Εδώ έχουμε το γράμμα το ρο. Όσο προχωράμε βλέπετε ότι πολλά γράμματα παίρνουν στοιχεία από τα προηγούμενά τους. Εδώ λοιπόν το ρο βλέπετε ότι μοιάζει πάρα πολύ με το όμικρον. Και αν παρατηρήσετε, η κίνησή του η αρχική, εκτός την προέκταση, είναι ακριβώς ένα όμικρον. Οπότε έχουμε, ξεκινάμε από την κορυφή πάντα. Πάμε κάτω στη γραμμή. Ανεβαίνουμε πάνω, το κλείνουμε και κατεβαίνουμε κάτω και κάνουμε την προέκτασή του, η οποία η προέκτασή του ουσιαστικά σαν να αγκαλιάζει το γράμμα. Είναι σχεδόν έτοιμο να κλείσει. Οπότε πάνω, κάτω, πάνω, κάτω και κάνουμε την προέκταση. Εδώ τώρα πρέπει να έχει αυτή την προέκταση. Δεν είναι σωστό να έχει αυτό το πράγμα, γιατί βλέπετε χάνει κατευθείαν σαν γράμμα. Άμα κάνετε μια ευθεία γραμμή, πρέπει να έχει αυτή την καμπύλη. Και έτσι κλείνουμε το ρο. Και προχωράτε προς τα κάτω, κάνοντας τις δοκιμές και με στυλό. Και το ρο το κεφαλαίο. Το ρο το κεφαλαίο... όταν θα πειραματιστείτε, μπορείτε τη γραμμή αυτή να την κάνετε και πιο φλόρις, πιο έτσι, με φιωριτούρα για παράδειγμα. Τώρα την έκανα λίγο πιο απλή για να την καταλάβετε. Το ρο το κεφαλαίο έχει στοιχεία από το β το κεφαλαίο. Δηλαδή η γραμμή αυτή που ξεκινάμε πάντα από πάνω είναι από πάνω μέχρι κάτω. Εδώ την έχουμε κάνει ευθεία όπως το β. Και ξεκινάει όπως το β από πίσω. Το ημικύκλιο απλά πηγαίνει πιο χαμηλά. Εδώ τώρα είτε μπορείτε να το κλείσετε, είτε μπορείτε να το κάνετε, να του κάνετε μία μπορδούρα προς τα μέσα. Θα δούμε πολλά φλόρι στο επόμενο τεύχος. Οπότε από πάνω μέχρι κάτω ξεκινάμε από πίσω από τη γραμμή, ανεβαίνουμε και πάμε χαμηλά για να το κλείσουμε. Πάνω, κάτω, από πίσω και το κλείνουμε. Από πίσω και το κλείνουμε και συνεχίζεται με τις σκιάσεις και προχωράτε προς τα κάτω.